Αλλά με στη Φλόρινα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπερίσουμε τον Νίκο το φίλο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Βάσει δεδομένων τώρα εργαζομένων από την Ένωση Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πρεσπών. Πάμε να δούμε τι λέει ακριβώς το ρεπορτάζ, τι ακριβώς θα γίνει. Ακριβώς, Δημήτρη, βάσει δεδομένων με ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν μόνιμα ή εποχιακά στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης και των αγροτικών δραστηριοτήτων, δημιούργησε η Ένωση Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων, όπως προανέφερες, του Δήμου Πρεσπών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μελών της Ένωσης. Γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι για εργασία να επικοινωνήσουν με την Ένωση του Δήμου Πρεσπών για δηλαδή τι χαρτιά θα χρειαστούν, μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις, βιογραφικό κτλ. Και από τη λίστα αυτή βγαίνουν το προσωπικό και οι συνεργάτες της Ένωσης. Ωραία. Τώρα πάμε στην Δυτική Μακεδονία, σιδηροδρομική διασύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας τώρα. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Τώρα τελευταία έχει ανοίξει πολύ το θέμα το συγκεκριμένο. Τι λέει το ρεπορτάζ? Δημήτρη, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης συμβούλου παροχής υπηρεσιών, ναι, και αξιολόγησης και επιλογής της καλύτερης λύσης για τη σιδηροδρομική διασύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας. Η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια να γίνει πράξη η κατασκευή αυτής της γραμμής Ελλάδας-Αλβανίας από κρυσταλλοπηγή και αεροπηγή περίπου στην περιοχή εκεί, mm-hmm, και μέσω διασυνοριακής συνεργασίας. Το μήκος της θα είναι 130 χιλιόμετρα περίπου. Συμμετέχουν οι ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ και του Υπουργείου Υποδομών της Αλβανίας. Η χρηματοδότηση γίνεται από Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικούς Πόρους Ελλάδας-Αλβανίας, Ιντερεκ ΙΡΑ 2014-2020. Ο πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ, κύριος Βίνης Χρήστος, μεταξύ των άλλων, είπε: «Είναι πολύ σπουδαίο έργο αυτό. Συνδέει τη χώρα μας με τα κεντρικά Βαλκάνια και την Ευρώπη, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή». Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Η δράση 21 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας τώρα. Τι δράσεις θα δούμε? Έτσι είναι, Δημήτρη. Με το σύνθημα «Γιορτάζουμε, συμμετέχουμε, οραματιζόμαστε», συμμετέχει η εφορία αρχαιοτήτων Φλόρινας στη δράση 21, όπως είπες, εθνικής εμβέλειας. Γι' αυτό γίνεται λόγω του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Γι' αυτό η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα είναι ελεύθερη στις 21 κάθε μήνα. Η αρχή θα γίνει από σήμερα, 21 Πέμπτου, Παρασκευή, και θα διαρκέσει μέχρι 21 Δεκάτου του 21, τότε που λύγει το έτος εορτασμού. Μάλιστα, άρα θα πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει διάφορες εκδηλώσεις και να επισκέπτεται και το μουσείο, μάλιστα. Το μουσείο, με όλα τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή απολύμανση, μάσκες, mm-hmm, αποστάσεις, όχι πολύ μαζί επισκέπτες κτλ., λειτουργήσει έτσι το ωράριο. Δημήτρη, είναι 8.30 το πρωί με 3.30 το απόγευμα. Μάλιστα. Διεύθυνση σιδηροδρομικού σταθμού 8 εδώ στη Φλόρινα και στα τηλέφωνα 2385-028-206 και 23-282 για ενημέρωση και πληροφορίες. Ωραία. Τώρα να πάμε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων στη Φλόρινα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 23 Μαΐου, Νίκο. Η 19η Μαΐου, Δημήτρη, έχει καθιερωθεί, όπως ξέρουμε, από το κράτος ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μάλιστα. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η υπενθύμηση των διωγμών της γενοκτονίας και ο ξεριζωμός των Ελλήνων του Πόντου από τους Οθωμανούς από το 1916 έως το 1923, μετατρέποντας τους Έλληνες του Πόντου σε λαό προσφύγων και διασποράς. Λόγω των μέτρων ασφάλειας κατά του COVID-19, η συμμετοχή των επισήμων θα είναι περιορισμένη, δηλαδή θα είναι νεκρή. Η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας θα γιορτάσει την ημέρα αυτή συνεργαζόμενη με ποντιακά σωματεία της περιοχής της. Ήτι, αναλυτικά και συνοπτικά, το πρόγραμμα συνοστολισμός και φεταγώγηση δημόσιων κτηρίων και υπηρεσιών. Στις 23-5-21 την Κυριακή, όπως είπες, θεία λειτουργία στη Μητρόπολη Φλόρινας και ιερών μνημόσυνο
παρόντες οι επίσημοι και συνεφόροι σχολείων. Αργότερα, 11 και 4 το πρωί, επιμνημόσυνη θέαση στο μνημείο των Ποντίων απέναντι από το δεύτερο γενικό λύκειο Φλωρινίας. Αυτό το γνωρίζουν οι Φλωρινίες. Καταθέσεις στεφάνων, ομιλία και ο εθνικός ύμνος. Και το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρινίας κλείνει Δημήτρη με τις αρμοδιότητες ενός εκάστου φορέα που αναφέρεται μέσα στο πρόγραμμα για τη συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, τι θα κάνει την ημέρα εκείνη. Ωραία. Και να κλείσουμε τώρα με το τρίτο βιωματικό εργαστήριο του Ερυθρού Σταυρού της Φλώρινας, Νίκο. Ακριβώς, Δημήτρη, το τρίτο βιωματικό εργαστήριο διοργανώνει το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας, διαδικτυακά όμως, με θέμα πιο ψηλά μαζί, προσωπική επικοινωνία. Είμαστε, γιατί είμαι, φροντίδα σε δεσμό και στις σχέσεις μας μεταξύ μας. Αυτό θα γίνει 31/5/21, Δευτέρα δηλαδή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Μάλιστα. Το νήστρο θα είναι η Ελευθερία Καλώτα, κοινωνιολόγος από Κοζάνη. Μάλιστα. Όπως είναι του εργαστηρίου η ανάγκη υποστήριξης και φροντίδας αξιών της κοινωνίας και ιδανικά που έχουν υποτιμηθεί και έτσι υπάρχει ανασφάλεια αισθημάτων. Το σεμινάριο θα κινηθεί σε πλαίσια διαλόγου και ασφάλειας καθώς και κατανόησης στις δυσκολίες και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο αριθμός είναι μικρός, δηλαδή 40 περίπου άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 29/5, το Σάββατο δηλαδή αύριο, και στο τηλέφωνο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Φλώρινα. Είναι δωρεάν αυτό το σεμινάριο και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε από τη Φλώρινα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Επίσης.